σας. Δύσκολο να βρούμε τον εαυτό μας, ναι. Όταν όμως τον βρούμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε εμάς τους ίδιους. Φίλες και φίλοι, ο πολιτισμός είναι το ανεξίτηλο αποτύπωμα που παράγει η κοινωνία. Είναι αυτό που αναπαράγει την κοινωνία. Είναι αυτό που δίνει νόημα στους ανθρώπους μας. Είναι αυτό που χτίζει γέφυρες μεταξύ τους και με άλλους. Ο πολιτισμός είναι το νόημα που τους συνέχει. Είναι το αίσθημα που τους συναρπάζει. Είναι η αρμονία που τους συντονίζει. Είναι εκείνο που παραλαμβάνουν από τους προηγούμενους και εκείνο που χτίζουν και παραδίνουν στα παιδιά τους. Αυτό που περνάει ως σκυτάλι από γενιά σε γενιά. Είναι το αιώνιο, το άφθαρτο, αλλά όχι η αμαλίωτο, που είναι δικό τους και που ταυτόχρονα τους ξεπερνά. Αν ο πολιτισμός είναι οικειωτός, που διασώζει το νόημα και το αίσθημα μιας κοινωνίας, η τέχνη είναι το έρμα που δίνει ισορροπία στο σκάφος και τα πανιά που του δίνουν ελευθερία να κινηθεί στις ανοιχτές θάλασσες της ιστορίας. Η τέχνη είναι η ισορροπία και η ελευθερία για τον πολιτισμό. Ο κ. Γαβριλίδης είναι από τη Συμμαχία. Για ποιον λόγο με σπρώχνεις. Για την Ελλάδα. Για ποιον λόγο. Πολύ χαιρετίστε που είχατε. Πρόεδρε. Καλά. Από αριστερά. Νικό, από εκεί που πάει η Μπάμπη. Απέναντι είναι ο Πέτρος Ζουγουλάκης, ένα χιούμορος, φωτογράφος. Γεια σας. Είναι και από την πατρίδα σας, μετά από την Πύλο. Δεν έχουμε βάλει, δεν έχουμε ενοχλήσει το χώρο, πολύ διακριτικά. Ένα ενοιολογικό έργο που αναφέρεται στο Μάλι της Πύλο. Είναι ορολογίου, δηλαδή κάθε πρωί το κάνω έργο. Ο Σταυρός. Που είναι ένα πανάρχη ελληνικό. Ναι, αλλά που τον βλέπουμε στη Ρώσικη πρωτοπολία. Κάνε τα έργα σας, άρεσε τόσο πολύ.